είναι μια ειδική εκδήλωση που οργανώνει μια φιλανθρωπική οργάνωση. Το κοινωνικό παντοπολείο μαζί, που ιδρύθηκε εδώ στη Θεσσαλονίκη πριν από 4 χρόνια και το οποίο αδιαλείπτως λειτουργεί όλα αυτά τα χρόνια προσπαθώντας, χωρίς πολλά λόγια, κυρίως με έργα, να συμπαρασταθεί σε εκείνους από τους συνανθρώπους μας, από τους συμπολίτες μας, που σε αυτά τα ζωφερά χρόνια της κρίσης έχουν περισσότερη ανάγκη από κάποιους άλλους. Ήμασταν μια ομάδα Θεσσαλονικαίων πριν από 4 χρόνια, γέροντα, που μαζευτήκαμε και είπαμε, πέρα από λόγια, αν και τι μπορούμε να κάνουμε τούτες τις πολύ δύσκολες, πολύ κρίσιμες περιόδους από τις οποίες διέρχεται η Ελλάς, για να βοηθήσουμε κάποιους ανθρώπους μας. Έτσι λοιπόν, αποφασίσαμε να ιδρύσουμε το κοινωνικό παντοπολείο μαζί. Ακόμη και η επωνυμία βγαίνει από τα αρχικά 4 λέξεων, από τις λέξεις «με», «αλληλεγγύη», «ζούμε», «ισότιμα». Και έτσι λοιπόν ξεκινήσαμε δειλά-δειλά τη δράση μας. Μια δράση η οποία στην αρχή απευθυνόταν σε πολύ λίγους, γιατί και οι δυνάμεις, καταλαβαίνετε, είναι πολύ συγκεκριμένες και πάντως μικρές. Επειδή όμως οι ανάγκες ήταν μεγάλες και οι δικαιούχοι, οι άνθρωποι που είχαν την ανάγκη της συνδρομής του κοινωνικού παντοπολίου γίνονταν ολοένα και περισσότεροι, έτσι αναγκαστήκαμε να προστρέξουμε και σε άλλους συμπολίτες μας, να χτυπήσουμε κυριολεκτικά πόρτες, να ζητήσουμε την αρρωγή, τη συμπαράσταση, τη βοήθεια και μέσα από αυτόν τον αγώνα που γίνεται από πάρα πολλούς εθελοντές, πάρα πολλούς φίλους Θεσσαλονικής οι οποίοι μας συμπαρίστανται στο έργο μας, διαπιστώσαμε γέροντα ότι σε τούτη την πόλη, στην πρωτεύουσα της Μακεδονίας, στη Θεσσαλονίκη μας, οι λέξεις αλληλεγγύη και ανθρωπιά γράφονται με το αλφα κεφαλαίο. Υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι οι οποίοι έχουν τη διάθεση να βοηθήσουν και το δείχνουν εμπράκτως. Και μάλιστα οι περισσότεροι και αθορύβους. Ξέρετε ποιο είναι το μαζί? Είναι η κυρία Τσελεπόγλου, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, είναι η κυρία Λαθένη, είναι η κυρία Γκογούση, είναι η κυρία Φωτκατζίκη, είναι η κυρία Βαφιάδου, είναι η κυρία Παναγωπούλου, είναι ο κύριος Παπαβασιλείου, μερικά από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, οι άνθρωποι αυτοί που βάζουν την ψυχή τους και προσπαθούν να κρατήσουν το μαζί, αλλά κυρίως είναι δεκάδες συνάνθρωποι μας οι οποίοι συμπαρίστανται σε αυτό το έργο που εμείς συνονίζουμε. Ευχαριστώ πολύ το Διοικητικό Συμβούλιο του Κοινωνικού Παντοπολίου μαζί.
Δεν σας ακούμε καλά. Πιο κοντά. Πιο κοντά το μικρόφωνο. Και λίγο πιο ψηλά. Θα διαβεβαιώσω ότι η Ελλάδα μας θα συνεχίσει ασφαλώς να βοηθεί το έργο αυτό που γίνεται. Ο κύριος Γκιουλέκας είπε ότι μακάρι να σταματήσει αυτή η υπηρεσία των γεωργικών πρωτοπολίων. Δυστυχώς, κύριε Γκιουλέκα, δεν θα σταματήσει, αλλά θα συνεχιστεί. Διότι είναι το μέλλον της σύνολο. Και μακάρι ο Θεός να βοηθήσει, ώστε πραγματικά ο καθένα να συναισθανθεί το καθήκον το οποίο πρέπει να έχει, ώστε να πείσουμε τον Θεό να βοηθήσει προκλητικά την πατρίδα μας, γιατί όπως ξέρετε κι εσείς περισσότερο από μέναν που ακούτε τις ειδήσεις, τα πράγματα είναι δύσκολα και απροσδόκητα, τα οποία φαίνονται μέσα στον πλανήτη, και ξέρουμε όλοι ότι αυτά όλα τα γεγονότα, τα ανεπιθύμητα και τα απροσδόκητα, είναι καρπός της πλειοναζούσης αμαρτίας. Γι' αυτό και όταν εκλήθη να πω δύο λόγια στην αγάπη σας, είπα στον κύριο Γκιουλέκα ότι θα μιλήσω για το νόημα του Χριστουγέννου, γιατί η Εκκλησία μας κάθε χρόνο μας προβάλλει αυτήν την εορτή και μας καλεί όλους μας να δούμε την καρδία μας, να εξετάσουμε τον εσωτερικό μας κόσμο. Και αξίζει αυτές τις μέρες που είναι οι μέρες νηστείας, που είναι οι μέρες περισυλλογής, να φεύγουμε από τα εφήμερα και από τα μάτια γεγονότα τα οποία δυστυχώς μας μαστίζουν και δεν μπορεί κανείς να ξεφύγει. Το μεγαλύτερο τραγικό γεγονός το οποίο συνέβη είναι η πτώση του Αδάμ. Και ακριβώς αυτό το τραγικό γεγονός το οποίο συνέβη και στήχησε στον άνθρωπο, αυτό το γεγονός ήρθε να το αναπληρώσει, να το ξεπεράσει το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, με το να γίνει άνθρωπος. Και ακριβώς στη μικρή πόλη της Βηθλεέμ, μέσα σε μια ησυχία, μέσα σε μια σιωπή, μέσα σε μια αφάνεια, εγεννήθη ο Θεός γεννόμενος άνθρωπος εκτός αμαρτίας. Νομίζω ότι ο καθένας από μας ας παρακαλέσει τον Θεό, ο οποίος έγινε άνθρωπος, όπως είπα, 100% Θεός και 100% άνθρωπος, να το πω στη λαϊκή γλώσσα, ο οποίος ήρθε και πλησίασε τον άνθρωπο, και βλέπουμε τους καρπούς της γεννήσεως του Θεανθρώπου. Βλέπουμε το τι έμεινε πίσω από τη γέννηση του Χριστού. Και ακριβώς όταν κανείς σκέφτεται αυτό το γεγονός, σκέφτεται αυτή την ταπείνωση του σεσαρκωμένου Θεού Λόγου, και θυμούμε, αδελφοί μου, όταν πήγα μια φορά στον μακαριστόν Παπα Εφραίμ Καρτουραγιώτη, ο οποίος ήταν ένας άγιος άνθρωπος, και τότε θυμούμε ήταν, πήγα μερικές μέρες μετά την επιστροφή του από τα Ιεροσόλυμα, και μου έλεγε μερικές εντυπώσεις. Και μου λέει, παιδί μου, πήγα στη Βηθλεέμ, πήγα στο σπήλαιο, δεν άντεξα. Είπα, βγάρτε με να βγω έξω. Είδα αυτό το χώρο. Και σε αυτό το χώρο που είδα, σε αυτό το σπήλαιο, ήταν τα ζώα και μαζί και η μητέρα του Θεού με το βρέφος.
που όπως ξέρουμε η κυρία Θεοτόκος ήταν παρθένος πριν τον τόπο, κατά τον τόπο και μετά τον τόπο. Γέροντα, γέροντα, στην ευλογία σου. Έτσι. Πάω προς το ποτό. Βίκτορα Δούσμαν και τον Ιωάννη μεταξύ από. Αυτό το τραπέζι ήταν στο διοικητήριο εκεί που είναι το Υπουργείο Μακεδονίας Τσέπης. Όταν απελευθερώθηκε η Θεσσαλονίκη, μεταφέρθηκαν τα έκτλα αυτά στην Οθωμανική Τράπεζα. Και όταν η Οθωμανική Τράπεζα έκλεισε πια η Ομπάν και το Μάν, αυτό το πήραν, εκποιήθηκαν τα έκτλα και το πήρε η οικογένεια Φλόκα. Ιστορία στρατού του Γενικού Επιτελείου και από εκεί ήρθε εδώ και είναι μόνιμα πλέον. Χριστόδουλος και καθόταν διάβαζε την ευχή και έκλειψε. Βάλε τα κλάματα. Πώς είσαι? Σκίζει το. Από εδώ θα πάμε. Είναι ο νομικός μας σύμβουλος και ταμείες της Ένωσης. Πάμε από τον τορπιλισμό λίγο, ανοίξτε σας παρακαλώ. Είναι οι εφημερίδες της 16ης Αυγούστου και της 17ης Αυγούστου 40, όταν τορπίλησαν οι Ιταλοί την Έλλη στην Τίνο. Και έχουμε βάλει αυτές εδώ τις εφημερίδες. Μέχρι να ξεκινήσει ο πόλεμος, η Ελλάδα δεν ανακοίνωνε ότι ήταν οι Ιταλοί αυτοί που μας τορπίλησαν την Έλλη, ενώ είχαμε βρει τα κομμάτια από την τορπίλη. Συγγνώμη λίγο τώρα, απλώς κουνήθηκαν, ήταν οι κύριοι μπροστά. Αυτά τα κομμάτια από την τορπίλη τα βρήκανε μπροστά στο λιμενοβραχείο. Είχαν ετοιμάσει τις εφημερίδες από την προηγούμενη μέρα και όταν τη ρίχθηκε στις 5.30 το πρωί ο πόλεμος, άλλαζαν μόνο ένα πολύ μικρό σημείο, αυτό εδώ. Όλο το υπόλοιπο δεν έχει καμία σχέση με τον πόλεμο. Μόνο εδώ ανακοινώνεται ότι σήμερα την 6η πρωινή τα ιταλικά στρατεύματα θα κινηθούν εναντίον της Ελλάδος. Και δίπλα, τη μέρα που κυρίσει το πόλεμος, οι τάσεις του αθλητισμού. Τελείως άσχετα θέμα. Εδώ έχουμε κάνει μια σκηνή έτσι, του αποχωρισμού, επειδή έρχονται πάρα πολλά σχολεία γέροντα, θέλουμε να δώσουμε και στα παιδιά λίγο ζωντανά και παραστατικά πώς έγινε ο πόλεμος. Αυτή ήταν η κύρια στολή που φορούσαν οι Έλληνες το 40. Οι στολές αυτές ήταν γαλλικού τύπου. Είχαμε πάρα πολλά αδέλφια μας από την αγγλοκρατούμενη Κύπρο, οι οποίοι πολέμησαν φυσικά στον πόλεμο. Και αυτές οι νικέτες που είχαν έδαιναν στα πόδια τους, αυτές έκαναν τεράστια ζημία στον πόλεμο. Άλλες στολές από τον ελληνικό στρατό και εκεί στον Σοκράτη Δημάρατο, αυτή είναι η στολή που φορούσε τον πόλεμο του 40, είναι η στολή του συνταγματάρχη, μετά έγινε στρατηγός. Χάρη σε αυτόν και σε έναν άλλον αξιωματικό κυκλώσαμε τις επίλεκτες δυνάμεις του Μουσολίνη, αυτός ήταν του Ιππικού, και έτσι αποκόψαμε, ας πούμε, τις επίλεκτες δυνάμεις που ήθελαν να καταλάβουν την Καλαμπάκα και να κόψουν την Ελλάδα στα δυο. Η συλλογή που την κάνω από παιδάκι, ο παππούς μου ήταν Μακεδονομάχος, είχε ένα παράσημο οικογένεια. Εδώ συνεχίζουμε. Χάρη στον συνταγματάρχη, τον κύριο Φαρμάκη, τον διευθυντή του μουσείου, εδώ προσπαθούμε να τα συγκεντρώσουμε.